χαίρετε φίλες και φίλοι, το Χρυσού του Αγίου Νικολάου, σήμερα για την 20η αγωνιστική της Super League ο Ανακασιακός αντιμετωπίζει τον Αλκοολικό Αστερά. Ο Ανακασιακός από τη μία με 11 νίκες και 8 ήττες, στον Αλκοολικό Αστέρα ο οποίος μετράει 18 νίκες και μόλις μία ήττα. Στην 7η θέση σήμερα είναι η γηπεδούχη, στην δεύτερη θέση η φιλοξενούμενη. Το παιχνίδι ξεκίνησε τον Αλκοολικό Αστέρα να έχει την πρώτη κατοχή. Ο Παπασπύρος θα ξεκίνησε με ένα άστοχο τρίποντο. Ανακασιακός τώρα και αυτό στην πρώτη επίθεση του. Με τον Σκιαπατόρη να δίνει τη μάχη του. Έχουμε τζάμπολ και η κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Αλλά καταλήγει εκτός και πάλι είναι για τον Ανακασιακό. Ο Χλιδάκης θα επαναφέρει. Αυτή να ξεφύγει ο Σμάκιν. Φτάσε κοντά, σηκώθηκε και σκόραρε. Πρώτο καλάθι για τον Ανακασιακό. Τον Σμάκιν ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Αρκετές απουσίες σήμερα για τον Αλκοολικό Αστέρα. Μπορείτε να τα ακούσετε και στις δηλώσεις που έκανε ο Πρωτόπαπας νωρίτερα πριν το παιχνίδι. Ο Αντωνόπουλος σήμερα απουσιάζει. Ενώ γενικά όπως μας είπε ο Πρωτόπαπας θα μας άρεσε το καλάθι. Στον Τσομπανέλη για το 2-2 όπως μας είπε ο Πρωτόπαπας. Χθες υπήρξαν και κάποιοι ξενύχτιδες και ζήτησε και από τον πρόεδρο να υπάρξουν κάποια πρόστιμα. Να δούμε αν θα επηρεάσει αυτό το γεγονός τον Αλκοολικό Αστέρα σήμερα. Σε μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα όπως αυτή του Ανακασιακού, ο οποίος όπως έχει δείξει τις τελευταίες αγωνιστικές έχει παρουσιάσει πολύ καλό πρόσωπο, μετράει 5 σερί νίκες. Ξεπατώρης της αστοχή και βάζει ο Πανέλης, πιέζεται αλλά θα δεχτεί το φάουλ από τον Σιαπατόρη. Πρώτο μαντικό αυτό για τους γηπεδούχους. Ο Βασπύρος. Ο Πρωτόπαπας. Ο Παπακοσταντίνο από το πλάι. Θα πάρει και πάλι ο ίδιος και με τη βοήθεια του απλό αυτή τη φορά θα σημαδέψει αυτά. Για το 2-4. Ο Κλειδάκης πάει μόνος του, κόβεται όμως και δεύτερη ευκαιρία. Θα κερδίσει το φαουλ τελικά. Θα τον φέρει στην γραμμή των βολών. Για πρώτη φορά σήμερα ο Χοχλιδάκης στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη βολή του. Δεν αλλάζει στο 2-4. Ο Πασπύρος θα το πάρει το τρίποντο. Γρήγορη εκτέλεση αλλά άστοχη. Αλεξίου αφήνει στον Χοχλιδάκη. Ο Πανέλης αφήνει και πάλι στον συμπαίκτη του. Πάει ο Σμάγκιν στην κορυφή. 10 δευτερόλεπτα. Ο Πανέλης έχει μπροστά τον Πρωτόπαπα. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Παίξει στο Αλκοολικό Αστέρα. Σιαβατόρης βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για 3. Δεν παίρνει το καλάθι. Ματάει κάτι τώρα ο Πανέλης, η παλιά καταλήγει εκτός. Κατοχή όμως είναι και πάλι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Αναφέρει ο λάθος οργανώνει τώρα για τους άσπρους. Ασπύρος. Και στο πλάι πήρε την εκτέλεση ο Τσομπανέλης, θα το κάνει ο Παπασπύρος για δύο πόντους με το καλάθι. Για το 2-6. Σιαπαντώνης άφησε στον Σμάγκιν. Θέλει να πλησιάσει αυτός, έχει δεχτεί χαμηλά το φαούλ, δεν μετράει το καλάθι. Τώρα θα πάει η μπάλα στα χέρια του Ποχλιδάκη για να επαναφέρει. Πίνει στον Σμάγκιν. Αποπεί εκείνος από την καλή άμυνα ο Τσαμακίδη. Εκεί πάσα στη συνέχεια από τον Ζουγανέλη. Θα γίνει το λάθος από την πλευρά του Ανακασιακού. Και έχουμε και διακοπή τώρα για ένα time out. Συνέχεια στο μάτς επίτα από το time out του Ανακασιακού. Στο 2-6 βρίσκεται το σκορ. Ο Ασπύρος έφτασε με κάποιο τρόπο η μπάλα στον Τσομπανέλη. Δεν μπορούσε αυτός να την αφήσει εντός καλαθιού. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Ο Χλιδάκης. Τα αριστερό χέρι δεν σκοράρει. Ο ίδιος παλεύει να μαζέψει, αλλά τελικά είναι αμυντικό το rebound από τον Παπασπύρο. Φεύγει στον ευθυνδιασμό. Ο Αλκοολικός Αστέρας δεν είναι για τόσο καλή πάσα του Τσομπανέλη. Δυσκόλεψε αρκετά τον πρώτο Παπα. Και έγινε το λάθος τελικά από τους φιλοξενούμενους. Καβατόρης. Σμαγγίλ στα δεξιά. Έχει τον Τσαμακίδη μπροστά του, δίνει ύψος στην πάσα, δεν περνάει από τον Παπακοσταντίνου. Πάλι μπορεί να τρέξει η άσπρη. Υποπίεση το σουτ του Παπασπύρου, δεν μπορεί να βρει κάτι καλό. Καβατόρης χάνει την μπάλα, όμως βρίσκει τον Σμάγκιν. Του έδωσε το σκρίνο ο Κοχλιδάκης, δεν μπορούσε να βγει συνεργασία. Αλλά έξω, πρωτόπαπας Παπακοσταντίνου με το αριστερό χέρι. Δεν θα συμμαδέψει σωστά. Δεν αλλάζει το 2-6. Να μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά της πρώτης περίοδου. Σμάγκιν με το δεξί χέρι, δεν μπορεί. Κολλημένοι εδώ και κάποια λεπτά στους δύο πόντους οι γηπεδούχοι. Ο Παπας, ο Παπακοσταντίνου ξέφυγε, την ύψος για να προλάβει την άμυνα του Σμάγκιν. Ούτε όμως τώρα έχουμε κάποιο καλάθι. Σιαπατόρης, ο Χλιδάκης αφήνει στη γωνία. Σμάγκιν θέλει να φτάσει κοντά, θα το κάνει με επιτυχία και θα σκοράρει κιόλας. 4-0. 4 πόντοι πλέον για τον Σμάγκιν, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που καταφέρει να σκοράρει από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Βανέλης αφήνει στον Τσαμακίδη. Κοστάρι. Και πάλι στον Βανέλης. Πάει πάλι στην περιφέρεια για να εκτελέσει για τρεις ο Παπασπύρος και να το βάλει. Σε σπάει κιόλας. 4-9. Λιδάκης, μαγίδα από τρεις παίχτες του Αλκοολικού Αστέρα, βρήκε όμως την πάσα για τον Σμάγκιν. Αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Ζουγανέλη, θα πάρει το τρίποντο αμαρκάριστος, θα το βάλει κιόλας για το 7-9. Το τρίποντο αυτό και για τον Ανακασιακό. Ο Ασπύρος εκτελεί πίσω από το σκριν του Παπακοσταντίνου, αυτή τη φορά δεν θα το βάλει. Πρόλαβε και ο Σιαπατόρης, συγκρούστηκαν οι δυο τους, έγινε το φάουλ από τον παίκτη του Αλκοολικού Αστέρα. αυτό για τους φιλοξενούμενους. Ο Κλειδάκης. Ο Παπας βγαίνει δυναμικά, θα κλέψει κιόλας. Θα βρεθεί στο παρκέ. Παλεύει να βρει στην παίκτη, όμως τον κλείνει καλά ο Σιαματόρης. Κοντά σε δύο πήγε εκεί ο Καμζέλας, θα καταφέρει κάτι. Ο Παπαστήρος. 2,5 λεπτά ακόμα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Σηκώνεται για 2. Δεν παίρνει το καλάθι, μαζεύει ο Χοχλιδάκης. Σμαγκίν. Έχει πρόσωπο στο καλάθι, έχει μπροστά του και τον Τσομπανέλη. Θα τον περάσει όμως και ανάμεσα από δύο θα στοχίσει. Τσομπανέλης πατάει γκαζί. Τον κλείνει καλά ο Σιαματόρης, βρίσκει την πάσα για τον Πρωτόπαπα. Παπασπύρος και πάλι Πρωτόπαπας, πάσα στη γωνία, δεν τον έχει προλάβει η άμυνα και ο Τσομπανέλης έτσι τιμωρεί. 7-12 με το δεύτερο τρίποντο. Το Αλκοολικό Αστέρο, Τσομπανέλης αυτή τη φορά είναι ο εκτελεστής. Στέλνει στο συν 5 την ομάδα του. Κλειδάκης έφτασε κοντά, λίγο έλειψε να σκοράρει. Έχει κερδίσει ωστόσο το φάουλ και τις δύο βολές. Και το δεύτερο φάουλ για τον Τσομπανέλη. Μέσα η πρώτη βολή. 8-12. Πάνε την δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Καμζελά. Σε καλή άμυνα, ο Τσαμακίδης και θα πετάξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του για να κερδίσουν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε, την κατοχή. Πρωτόπαπας. Πήρε ο Παπασπύρου στην περιφέρεια, εκτέλεσε, αστόχης όμως. Ο Κλειδάκης. Κρατάει, πλησιάζει, σηκώνεται υποπίεση και έχουμε επιθετικό φαούλ. Συνέχεια με Πρωτόπαπα ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Παπακοσταντίνου, λίγο να κλέψει ο Σιαπατόρης, δεν ολοκληρώσει και το κλέψιμο, ο Παπαστήρος κρατάει. Ο Τσαμπανέλης ασχολείται, είναι ο οποίος εκτελεί, είναι για 3 στο σουτ, στο 8-15. Πάλι ο Τσαμπανέλης βρίσκει στόχο του 86-75 για το συν 7 του Αλκοολικού Αστέρα. Ήταν το 5ο ομαδικό φάουλ των φιλοξενούμενων, γι' αυτό και είναι ήδη στημένο στη γράμμη τον Βόλο Σμάγκιν. Πέντε. Θα βάλει και την δεύτερη. Στο 10-15 τώρα το σκορ. Πασπύρος. Το Παπας. Ζητάει το σκριν, το δίνει ο Παπακοσταντίνου. Σηκώνεται. Δεν υπάρχει κάτι, ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι διαιτές. Ο Κλειδάκης. Μέσα μια γρήγορη εκτέλεση, ο ίδιος θα μαζέψει. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Η μπάλα πάει στα χέρια του Σμάγκιν. 8 δευτερόλεπτα, 7. Κλείστηκε, βρήκε όμως μια εκτέλεση, όχι τον στόχο. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 10-15. Κασελάκης. Τα σκύπασα για τον Σμάγκιν, έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Ασπύρος σε μία ακόμα εκτελέστηση, δεν βρήκε στόχο. Κλειδάκης κατεβάζει. Ανικοντά ο Σμάγκιν, θα τελειώσει τη φάση με το δεξί lay-up. Το 10-17. Κερδίσουν το δεξί του Αλκοολικού Αστέρα. Σε το φάουλ. Ο Βαστήρος με 8 δευτερόλεπτα. Σηκωθεί από μέσα απόσταση. Θετικό rebound. Άμεσα από 2 θα κερδίσει το φάουλ. Για πάει στην γραμμή των βολών τώρα. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Γηπεδούχους. Ενώ ετοιμάζεται για την βολή του Σμάγκιν. Μετακή η πρώτη. Δεν αλλάζει το 12-17, το 12-20 με συγχωρείτε. Βάζει την δεύτερη 13-20. Γύρισε, του δίνει ξανά. Ο Κωνσταντίνο έχει βγει στα αριστερά. Και Τσίλος πλησίασε, κόβηκε όμως τα ίσα από τον Σμάγκιν. Και Απατόρης περνάει. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τον Ανακασιακό. Ακόμα τελείωμα από τον Τζουγανέλη. Κρατούν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Λοιπόν, εδώ Ζαφυρόπουλος δεν βρίσκει στόχο. Ο Παστήριος ζητάει την παλιά στα χέρια του για να κατεβάσει εκείνος. Περνάει, πάει σε μια ατομική ενέργεια και τελικά κερδίζει για το φάουλ. Θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Φάουλ που είναι το τρίτο για τους γηπεδούχους, ενώ ο Χοφλιδάκης επιστρέψει το μάτς. Παραμένει το 13-20. Κάνει και την δεύτερη, Πίτσιλος όμως έδωσε τη μάχη του και μάζεψε. Αργύρης βγαίνει στην περιφέρεια για να εκτελέσει από εκεί. Ακόμα στο σουτ. Και τελικά η κατοχή περνάει στα χέρια του Ανακασιακού με τον Πίτσιλο. Πετάξει στην μπάλα. Τόρις, δεν παίζει με το σφάκι, τώρα θα του δώσει την μπαλά. Τσίλι δίνουν την μάχη τους, Παπα-Κωνσταντίνου τελικά θα μαζέψει. Παίρνει στον Πίτσιλο. Παπαθύρος περνάει, βρίσκει χώρο, αλλά δεν βρίσκει και το καλάθι. Πάνω στον Σμάγκιν. Σμάγκιν. 3-2 τα ομαδικά. Μίτσιλος παίζει καλή άμυνα. Αλλά καταλήγει εκτός. Μαγκίνη ζητάει ο Χουκλουδάκης, επιλέγει να εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 16-20. Παπασπύρος, 4 πρώτη χώρη τώρα από τις δύο ομάδες, 6 λεπτά να απομένουν για το ημίχρονο. Κωνσταντίνου, θα κάτσει την μπάλα, θα την αφήσω για Καλαφιού. 16-22. Σμάγκιν εκτελεί και αυτός από την κορυφή. Βρίσκει σίδερο η προσπάθειά του. Δεν προλαβαίνει κιόλας ο Κοτοπούλης. Παπασπύρος. Πέρασε ανάμεσα από δύο. Στέκεται, εκτελεί, δεν το βάζει. Σε λίγο rebound από τον Αξίμαστο. Υψηλός στον Αργύρη. Μέσα το δίποτο. 16-24. Κεπατόρης. Πάνω του, τώρα σταματάει η τρίπλα για να βρει τον Σμάγκιν και αυτός με τη σειρά του θα δώσει τον Χοχλιδάκη, δεν είναι καλό το τρίποντο. Ο Παπασπύρος θα χάσει αλλά με φάουλ. Το έχει κάνει ο Κοτοπούλης. Δεν έχουμε διακοπή για time out. Συνεχίζει το παιχνίδι έπειτα από την διακοπή για το time out. Τον Παπασπύρο να οργανώνει την επίθεση στο Αλκοολικό Αστέρα, ο οποίος βρίσκεται στο 16-24. Ο Χλιδάκης εδώ έκλεψε, πήρε και την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο και σαν συμπροπόνηση θα σκοράρει με το δεξί lay-up για το 18-24. Αυτός και ο Σμάγκιν με στιγμή θα κάνει όλη τη δουλειά για τον Ανακασιακό, ο οποίος τώρα μειώνει στους 6 πόντους. Μίτσιλος, έτσι και πάλι τον Παπασπύρο, θα το πάρει από εκεί αυτός. Κεπατόρης, δεν επιλέγει την πάσα και κάνει βήματα. Είχε επιλογή τον Χογλουδάκη και επέλεξε να τελειώσει μόνο στη φάση ο Σιαπατόρης, δεν του βγήκε καλό όμως. Ο Μπανέλης για να πάρει παρελθεί στο παρκέ ο Αχήμαστος. Το πέμπτο ομαδικό αυτό για, για τον Ανακασιακό και έχουμε βολές. Του Αλκοολικού Αστέρα. Σόρις. Στον Σμάγκιν. Σηκώνεται από κοντά και σκοράρει. Για το 21-25. Το Παπάς. Στα δεξιά στον Παπασπύρο. Δεν έφτασε η μπάλα στον Πίτσιλο. Καθώς είναι καλιά από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα. Από την πλευρά του Ανακασιακού με συγχωρείτε. Σιαβατόρης τώρα θα σηκωθεί από κοντακόβεται κανονικά. Κρατούν οι γηπεδούχοι με τον Χοχλινικάκη και με μια δύσκολη ενέργεια αυτές στο σκοράρι και θα φέρει την ομάδα του στο δίποντο. 23-25 το σκορ. Από τον Σμάγκιν. Διαβατόρης το έχει μπροστά. Σηκώνεται και σκοράρει. Time out τώρα από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα. Στο 24-26 είναι το σκορ. Έκανα κάποιο λάθος νωρίτερα, 2-25 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ανακασιακός έχει καταφέρει να πλησιάσει στο δίποτο πλέον. Πονέται για δύο ο Πίτσιλος, το δίνει ανάσα στον Αλκοολικό Αστέρα. Το 24-28. Τάκης. Παρακολουθεί το φαουλ. Όχι. Από ένα φαουλ σε Χοχλιδάκη και πρωτόπαπα. Είναι ο ρέφερι. Και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Σμάγκιν. Έχει τον Πίτσιλο μπροστά του. Κάνει το φάουλο πέρα στο Αλκοολικό Αστέρα. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Χοχλιδάκη. Ο Πασπύρος έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Είναι δύο βολές ούτως ή άλλως καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά του Ανακασιακού. Θα του πάρει και το φάουλ. 26-30 πλέον. Και μία βολή για τον Χοχλιδάκη, ο οποίος έχει ανεβάσει απόδοση στην δεύτερη περίοδο. Έχει καταφέρει να προσφέρει ακόμα περισσότερο στον Ανακασιακό. Και τώρα μπορεί να φέρει και πάλι την διαφορά στο τρίποντο. Στα 30. Πρωτοβάπας. Εκεί Βασίλος σηκώνει ψηλά για τον Άκυρα στο καλάθι και φάουλ. Απαντάει 27-32 τώρα το σκορ. Στο συν 5 και πάλι ξεφεύγουν οι άσπροι. Και έχει και δικαίωμα για μέσα στην πληρωματική βολή ο ψηλός του Αλκοολικού Αστέρα. Αστοχή ωστόσο στη βολή. Μαζεύει το rebound το Καμζέλας. Και Απατόρης τώρα κατεβάζει. Παίζει με τον Χοχλιδάκη. Καμζέλας για δύο. Χοχλιδάκη σε καλύτερη θέση όμως. Μάλλον θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου και η κατοχή είναι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Χήμα στους έφταξε την πάσα, χαμηλάει η μπάλα. Θα πάω λάβω σε Απατόρια αυτή τη φορά. Διαμαρτυρίες από την πλευρά του Απατόρια. Του ζητούν να ηρεμήσει οι συμπαίκτες του. Και τώρα αν δεν κάνω λάθος θα αποσυρθεί, ναι. Περαστές του ο Ζουγανέλης. Ο Ζουγανέλης ευστοχή στην πρώτη. 27-33. Αντί μέσα και η δεύτερη. Μετά από μια μικρή περιπέτεια της μπάλας στη ρακέτα. 27-34. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Χλιδάκης φεύγει τρίπλα, βλέπουν οι άσπροι. Παπασπύρος μπροστά του Αλεξίου. Θα κάνει και αφήσει φάουλ. Έχουμε νέες βολές για τους φιλοξενούμενους. Ο Παπασπύρος αυτή τη φορά θα πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Τελές, θα βάλει την πρώτη με το 27-35. Το 27-36. Ο Κλειδάκης έχει το φάουλ από τον Πρωτόπαπα. Στα 22,8 έχει σταματήσει το ρολόι. Έχουμε συμπληρωμένα ομαδικά και από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα. Είναι η σειρά του Χοχλιδάκη τώρα να πάει στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βόλη. 28-36. Παίχτη του Ανακασιακού. Ο οποίος τώρα θα εκτελέσει την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. 29-36. Ο Ασπύρος. Θα το πάρει το τρίποντο. Σερμπολώνας στην προσπάθειά του και αφήνει και 8 δευτερόλεπτα στον Ανακασιακό. Μακρινή πάσα με στόχο τον Ζουγανέλη. 4 δευτερόλεπτα κοντρα σε 2 πάει αυτός. Αστοχή, Πίτσιλος καθαρίζει το rebound και τελειώνει για το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 29-36. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκαλεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ανακασιακός και Αλκοολικό Αστέρα. Στο 29-36 το σκορ, στο 27 ο Αλκοολικός Αστέρας. Στο Σμαγγινόρος προσπαθήσει να μειώσει, με τα καταφέρνει. Εδώ βάβας. Ήταν πάσα του, την κατάλαβε ο Κουφλιδάκης. Μεδιασμός τώρα με Σιαπατόρη, θα τελειώσει και πάση με επιτυχία. 36. Ο Ασπύρος από αρκετά μακριά, ούτε τώρα θα βρει η Στεφανή προσπάθειά του. Δεν πατάει γραμμή ο Τσοπανέλης. Σκιαπατορής. Το Σμάκη. Καλή αμήνα από τους άκρους, θα γίνει και το κρέψιμο. Ο Παπουσταντίνου είναι αρκετά δυνατή η πάσα του Τσοπανέλη, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη. Υπάρχει έτσι ευκαιρία για έναν ευθυνδιασμό για τον Αλκοολικό Αστέρα. Σμάγκιν. Σιαπατόρης. Θα κατάφερα τον κόψη από πίσω ο Τσοπανέλης. Έχει πετύχει το καλάθι, κέρδισε και το φαουλ ο παίκτης του Ανακασιακού, 33-36 πλέον. Στο τρίποντο πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο με τη μία βολή. Δεν θα το κάνουν όμως, καθώς αυτό έχει και ο Σιαπατώνης, πρωτόβαπας. Ο Πασπίδος είναι ήδη μπροστά, θα βγάλει απέναντι στο Μανέλη. Τσαμακίδης, ο Παπασπύρος έχει χορό, δεν τον προλαβαίνει ο Χοφλιδάκης και θα βάλει το καλάθι. 33-39. Χοφλιδάκης. Μέσα στη γωνία. Τελείο Αλεξίου, θα απαντήσει. 36-39. Παπασπύρος. Πρωτόβαπας κάνει το κόψιμο στο πανέλης, επιλέγει τον Παπασπύρο. Πατάει την τρίπλα, είναι στη γωνία. 3 δευτερόλεπτα, Τσοπανέλης, η λήξη του χρόνου είναι πολύ καλή. Ο Χλιδάκης περνάει, σταματάει με φάουλ. Ο Χλιδάκης σταματάει με φάουλ, με συγχωρεί ο Τσοπανέλης και είναι και αντιαθλητικό μάλιστα. Αναλύζει αμαρτυρίες από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα, ωστόσο η αποστασία έχει πάρθει από τους διαιτητές. Θα πάει τώρα ολομόναχος ο Χοφλιδάκης να εκτελέσει τις δύο βολές του. Είναι και το τρίτο φάουλ αυτό για τον πρώτο Παπά. Βάζει και την δεύτερη αλλά θα προσθέσει τις δύο βολές του. 38-39 πλέον. Στον πόντο Ανακασιακός και έχει και την κατοχή στα χέρια του. Έτσι θα διεκδικήσει τώρα το προσπέρασμα. Σμάγκιν. Παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ο ίδιος θα μαζέψει και θα κοπεί. Παπασπύρος. Πρωτόβαπας στον Πίτσιλο. Πλησιάζει, θα κάνει βήματα. Κλειδάκης κατεβάζει. Ακόμα μια ευκαιρία για τον Ανακασιακό να πέρασει μπροστά. Μάγκιν πατάει γραμμή, δείχνει σίδερο. Αλεξίου μάζεψε και πήγε για την πάσα έξω. Πάλι μπαλά στο χέρι του Μάγκιν. 7 δευτερόλεπτα. Πάνω του δυναμικά ο Πίτσιλος θα κάνει για τη λάθος πάσα. Έγρεψε ο Αλκοολικός Αστέρας, δεν επέτρεψε. Θα την πάλι του να πάρουν τα ενία. Πρωτό Βασιλιάδης θα μπορέσει να σκοράρει, έχει ξεχαστεί στην άλλη πλευρά ο Χουκλιδάκης. Αλωμόναχος άφησε την μπάλα να σκάσει εκτός ευρωπαίας, εκεί θα σκοράρει, όχι, έχει κάνει βήματα τελικά. Δεν μετράει. Διαμαρτύρηση από την πλευρά του Ανακασιακού. Συνεχίζεται το μάτς. Παπασπύρος εκτελεί για 2. 38-41. Κρατάει την ομάδα του σε μια διαφορά 3 πόντων τώρα από ο Παπασπύρος. Μάγκιν έχει δεχτεί χαμηλά το φάουλ από τον Πιτσιλό. Μάγκιν στα αριστερά. Έκλεισε καλά η άμυνα, Τζουγανέλης για 3, δεν παίρνει το καλάθι, Πίτσιλος είναι στο παρκέ, πήγε πάνω του η μπάλα. Έπεσε για πάνω του ο Χοκλιδάκης. Και τώρα υπάρχει φάουλ από τον παίκτη του Ανακασιακού. Φάουλ που είναι το πρώτο με τους γηπεδούχους. Και 40 ακόμα αυτή την περίοδο. Σταθερά μπροστά ο Αλκοολικός Αστέρας. Στην κορυφή ο Πρωτοβάπας. Φτάσει κοντά ο Τσαμακίδης, προσποιήθηκε, σηκώθηκε μπροστά τον Σμάγκιν, δεν μπορούσε να τον νικήσει. Χάνοντας την ισορροπία του, αυτός θα κάνει μια λάθος πάσα. Παπασπύρος μένει και εκτελεί για 3, βρίσκει σίδερο όμως και η μπάλα καταλήγει και εκτός. Ο Κλειδάκης είναι η συνέχεια στο μάτς. Θα πάρει ένα σούτ υποπίεση, δεν έρχεται η σοφάριση, μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Πρωτόβαπας αφήνει στον Τσαμακίδη, το ψάχνει γύρω του, αφήνει στον Πίτσιλο, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά, ανανεώνει ωστόσο η άσπρη. Στο παρκέ ο Παπασπύρος. Αλεξίου. Στο μάτς πέρασε ο Ποτοπούλης τώρα. Ρόβας στον Πίτσιλο. Πέρασε η πάσα του, κάτσε ο ίδιος. Βρίσκει τον Παπασπύρο. Αρκετά μακριά για να προλάβει το ρολόι και δέχεται το φάουλ. Θα τον στείλει στη γραμμή για 3 βολές. Ο Στρανέλης είναι αυτός που έκανε το φάουλ. υπενθυμίζω νωρίτερα. Διεκδίκησαν το προσπέρασμα οι γηπεδούχοι. Ωστόσο, βρήκαν τρόπο υπέρ του Αλκοολικού Αστέρα και παρέμειναν μπροστά στο σκορ. Τώρα παίρνουν και μια διαφορά 6 πόντων. Το σκορ στο 38-44. Σταματόρης. Μάγκιν κάνει την περιστροφή. Κερδίζει το φάουλ. Τον Πίτσιλο. Περάσει εκτός. Ο Αρχήμακος στην θέση του. Μάγκιν. Τον πρωτόπαπα μπροστά του προσπαθεί να του ξεφύγει, να βρει λίγο χώρο και έχουμε φάουλ από τον... από ποιον έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά, να δούμε. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο ρεφερί. Κατοχή είναι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Πρωτόπαπας. Σηκώνεται ο Παπακοσταντίνου, δεν μπορεί να σκοράρει. Η μπάλα όμως και πάλι στα δικά του χέρια. Κάνει δεύτερη ευκαιρία. Θα πετύχει το καλάθι. Για το 38-46. Έχουμε και διακοπή τώρα για το time out του Ανακασιακού. Συνέχεια στην δράση 3 και 40. Από μένα ακόμα στο ρολόι για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης. Το 38-46 έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν οι φιλοξενούμενοι εδώ ως Μαγκίν. Θα μειώσει στο 40-46. Ο Βασπύρος. Στα δεξιά βγήκε ο Παπακοσταντίνου, δεν ήταν καλή η εκτέλεσή του. Κράτησαν για πολύ ακόμα οι φιλοξενούμενοι εκτός του Σκαπατόρης, που θα φύγει και στον εμφυλιασμό και θα σκοράρει ο ίδιος. Το πήρε πάνω του και το έβαλε. 42-46. Ο Κωνσταντίνου βγαίνει στα δεξιά. Μαλάξω στον Παπασπύρο, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή. Πάει και αυτό στη δεξιά πλευρά για να σηκωθεί υπό την πίεση του Ζουγανέλη. Ανανεώνουν την επίθεση του Σιάσπρη. Μια προσπίση από τον Παπασπύρο και τελικά επιλέγει να κρατήσει ήρεμα. Θα το πάρει από αρκετά μακριά, βρίσκει σίδερο. Το πούλις αφήνει στον Σιαπατόρη για να κατέβασε κινήσει. Στα δεξιά. Τώρα πατάει γκάζι, πάει σε έναν άποδο λέγα και θα αφήσει την παλά στο καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση. 44-46. Στον δίπολο τώρα πλησιάζουν οι γηπεδούσοι και αναγκάζονται οι φιλοξενούμενοι τώρα να καλέσουν time out. Στο δίπολο έχουν καταφέρει να πλησιάσουν τώρα οι γηπεδούσοι. Την βγάζουν αντίδραση με Σιαπατόρη και στη Μαγκή. Ωστόσο, το τιμόνι παραμένει στον Αλκοολικό Αστέρα, που είναι στην επίθεση, θα γίνει το κρέψιμο όμως. Σιαπατόρης φεύγει στον ευνηδιασμό και θα έρθει η σοφάριση. 46-46. Και τα πάντα συνεχίζονται από το 0 στο μάτς. Πώς με συγχωρείτε. Ο Τσουμανέλης έχει κερδίσει το φάουλ. Τα ομαδικά από την ώρα του Ανακασιακού. Βασικά κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στην τρίτη περίοδο. Σε αυτό το 1,5 λεπτό πάνω στο επόμενο θα είναι φάουλ. Δεν αλλάζει το 46-46 με τις δύο άστοχες βόλες του Τσουμανέλη. Εκεί με συγχωρείτε. Φτάζει ο Σιαπατόρης. Σμάγκιν. Κάνει κοντά, αυτή τη φορά φορά θα κοπεί από τον ακίμαχτο. Ήρθε σε λάθος χρόνο και το πλήρωσαν εδώ οι φιλοξενούμενοι, καθώς όρεσε να σκοράρει ο Κοτοπούλης και να δώσει το προβάδισμα τώρα στην ομάδα του. 48-46 το σκορ. Και έχει για δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Ο Κοτοπούλης πανηγυρίστηκε εξάλλα. Είναι αλήθεια το καλάθι του. Τώρα είναι στη γραμμή για την βολή του. Θα τη χάσει αυτή. Ο Κωνσταντίνου. Ο Μαστήρος. Παίρνει μπάλα εκτός από τα χέρια παίχτη του Ανακασιακού, όπως λέει ο ρέφερη. Ο Αστέρας δίνει και παίρνει ξανά. Πήραμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Γυρίζει ο Αχήμαστος, θα ισοφαρίσει. 48 όλα. Διαπατόρης. Σμάγκιν κλείθηκε και άφησε έξω στην περιφέρεια στον Ποχλιδάκη. Πολύ καλή άμυνα από τους άσπρους. Και φεύγει τώρα στην άλλη πλευρά. Το Πανέλη στο Πανέλη στην καλή φάση. Κλειδάκι με 25 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Θα το πάρει το τρίποντο. Αλεξίου είναι εκεί σε καλύτερη θέση. Μάζεψε το rebound και έρθει το φάουλ. Έτσι θα πάει και αυτό στην γραμμή των βολών. 19,9 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Για τον Τσομπανέλη, όπως ενημερώνει τώρα η γραμματεία. Στο πιο Αλεξίου στην πρώτη, παραμένει 48-48. Θα βάλει την δεύτερη, το ΣΥΝΕΝΑ του Ανακασιακού. Τα όλα για τον Αλκοολικό Αστέρα. Ο Μασφύρος στα 7, θα σηκωθεί μπροστά από τον Σιαπατόρη και θα εκτελέσει. 49-51. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει τη συνέχεια η γηπεδούχη και τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 49-51. Ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει κοντά τις δύο ομάδες. 49-51 το σκορ. Ο Αλκοολικός Αστέρας έχει το προβάδισμα με την τρίποτη εκτέλεση του Παπασπύρου νωρίτερα. Να δίνει και πάλι τα 9 στην ομάδα του. Σμάκιν. Κάθε κοντά βρήκε το χέρι του Αχήμαστος, καλάθηκε φάουλ. 51-51. Όπως και στα τελειώματα της τρίτης περίοδου, έτσι και τώρα ο Ανακασιακός μπορεί να περάσει και πάλι μπροστά. Ο Σμάκιν είναι τώρα στην γραμμή. Καστοκή στην βολή, επιθετικό rebound όμως από τον Καμτζέλα. Δεν μπόρεσε να πετύχουν κάτι οι γηπεδούχοι. Παπάς. Αχήμαστος θέλει να γυρίσει πολύ καλά, θα βρει την μπάλα Σμάκιν. Θα γίνει απόδεκτη της πάσας, ο Πρωτόπαπας έκανε το φάουλ. Είναι και το τρίτο δικό του. Στον Φοκλιδάκη για να επαναφέρουνε παίκτες των γηπεδούχων. να συγκρατήσουν οι γηπεδούχοι, ωστόσο ο Ρουφή παραμένει στα χέρια τους με 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Ο Κλειδάκης είναι αυτός που θα ψάξει να βρει την παίκτη. Πίνει στο Σουμάγκι. Πάει προς τα μέσα με χώρα, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. 53-51. Κλείψει τον Παπακοσταντίνου, δεν βρήκε κάποια πάσα. Δεν βρήκε διάδρομο, βρήκε όμως συμπαίκτη. Σηκώνεται ο Κλειδάκης, δεν μπαίνει το τρίποδο. Βάλα στα χέρια του Πρωτόπαπα. Παπασπύρος στα αριστερά. Περνάει κάτω από την αντιπαλή ρακέτα, θα σταθεί για δύο. Πίτσιλος μάζεψε. Σηκώνεται. Μετράει το καλάθι γιατί είναι και το διχτάκι. Ανακασιακού. Πεντατρία λοιπόν το σκορ. Σμαγή. Δεν βόλεσε να τους έχει πάλι από τα χέρια. Θα τελειώσει ο αγωνιστικός χώρος από την παρέμβαση του Παπακοσταντίνου. Μαγκίν. Θα εμπροστά τον Πίτσιλο, θα τον νικήσει 55-53. Ο Ασπυρός. Θα έπαιξε με τον Πρωτόπαπα. Παίρνει ξανά αυτός από τον Παπακοσταντίνου. Ο Παπασπύρος είναι στημένος στη γωνία, επιλέγει τον αρχήμαστο, αυτός που έχει βρεθεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Καθαρή άμυνα, 30 δευτερόλεπτα. Έχει ανανεωθεί το ρολόι. Να δούμε. Σχετικά με τον χρόνο. Έχουμε time out. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την κατοχή για τον Αλκοολικό Αστέρα, ο οποίος θα έχει 6 δευτερόλεπτα. Κατοχή 6 δευτερόλεπτων. Έχουν υπάρξει στο Αλκοολικό Αστέρα. Ο Τσαμακίδης θα πάρει ένα τρίποδο από το πλάι. Ψηλότερα πολύ στο Σμάκιν για να καθαρίσει τη φάση. Ο Κλειδάκης, ένα καλό το σούτ του, μαζεύουν οι άσπροι. Ο Ασπύρος στέκεται μπροστά τον ψηλότερο Σμάκιν. Δεν μπορεί να αφήσει την παράσταση καλάφη. Ο Σμάγκιν πάει μόνος του μέχρι μέσα, κρεμίστηκε από δύο αντιβάλους. Κέρδισε τελικά το φάουλ που είναι το δεύτερο, το τρίτο με σχόλιο για τον Αλκοολικό Αστέρα. Κάνε ένα φάουλ μέχρι στιγμής από την πλευρά του Ανακασιακού. Για την πρώτη, θα την βάλει για το 56-53. Μέσα και η δεύτερη, 57-53 τώρα, απόσταση 4 πόντων για τον Ανακασιακό. Το Τόβαπας. Πίτσιλος δίνει και πάλι έξω. Παπασπύρος πάει αντίθετα από το screen, θα βρεθεί στο παρκέ, δεν υπάρχει καμία. κιόλας ο Παπακοσταντίνου. Έχει κάνει φαουλ όμως ο Αλεξίου. Παπακοσταντίνου επαναφέρει. Κουτσιλές. Πάει κατά μέτωπο, κόβεται από τον Σμάγκιν. Προσπαθεί να συγκρατήσει, θα κάνει βήματα. Πάμε τώρα σε μια διακοπή για time out. Πέσουσαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να συνεχίσει τη δράση έπειτα από το time out του Αλκοολικού Αστέρα, ο οποίος βλέπει πλέον τον Ανακασιακό να βρίσκεται στο συν 4 με το σκορ στο 57-53, 6 και 18 ακόμα για το φινάλε της αναμέτρησης. Σμάγκινγκ, φύγει μπάλα, έκλεψαν οι άστροι και υπάρχει και φάουλ από τον Τζέλα. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Αυτός συνέχεια στην δράση με τον Παπασπύρο. Δεύτερο ομαδικό, καλά είπα, 2-3 είναι τα ομαδικά τελικά. Τώρα συμπληρωθεί στο φωτεινό πίνακα. Ωραία περιστροφική κίνηση από τον Παπασπύρο, θα βρει ένα εξαιρετικό καλάθι. Το 57-55. Θα το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 60-55 το πήρε πάνω το Σμάγκιν, ο οποίος γενικά σήμερα κουβαλάει στις πλάτες του τον Ανακασιακό. Πατούσε τελικά όμως, 92 το σουτ, 59-55. Θα γίνει το κλέψιμο. Φεύγει στην άλλη πλευρά και Πατόρης, καλάθι και φάουλ. 61-55 πλέον το σκορ. Με τον Ανακασιακό να έχει αναθαρίσει σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο και να βρίσκει περισσότερες λύσεις επιθετικά. Έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο Σκιαπατόρης, 61-55 το σκορ, και μπορεί εδώ να στείλει την ομάδα του στο συν 7. Κάνει την βολή, ωστόσο είναι και ο Καμπέλας για να μαζέψει. Ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια, δεν θα καταφέρνει. Πρωτόβαβας στάσε κοντά, τέλεσε και ο ίδιος και έβαλε και το καλάθι για το 61-57. Τελευταίο 5 λεπτό στο μάτς. Σκεπατόρης πόθηκε, πέριξε μπροστά του ο Τσαμακίδης, αυτός είναι που κάνει το φάουλ και θα στείλει τώρα στην γραμμή της πλανθρωπίας στον αντίπαλό του. Συμπληρώθηκαν μάλιστα και τα ομαδικά από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα. Από την άλλη ο Ανακασιακός έχει δύο φάουλ να δώσει ακόμα. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Σιαπατόρης. Βγήκε μπάλα στην δεύτερη εκτέλεσή του. Ο Καμπτέλας, όπως λέει ο ρέφερ, είναι αυτός που βγάλει την μπάλα. Το κόμμα μας. Μαστήρος. Βρήκε χώρο για να εκτελέσει για δύο. Ο Καμπτέλας μαζεύει και καθαρίζει το rebound. Σιαπατόρης. Κρατάει αργά-αργά, αφήνει τώρα στα χέρια του Σμάγκη. Θα βρει την πάσα αυτός εξαιρετική για τον Καντζέλα, δεν θα την κάνει ασίστ αυτός. Παραμένει το σκορ στο 61-57. Ο Σπύρος τώρα βγαίνει και πάλι στην περιφέρεια, αφήνει στον Πίτσιλο. Περνάει μπροστά από τον Σμάγκη, θα σηκωθεί, δεν καταφέρει να πετύχει κάτι. Βρεθεί και στο παρκέ. Συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Παγκίνης φτάνει μέχρι το τέλος, βρίσκει σίδερο. Κατοχή είναι και πάλι για τον Ανακασιακό. 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση των μπλε. Μαγκίν. Πασιάριστα στον Αλεξίου. Εκλεισμένος από τον Πρωτόβα, Πασιαματόρης θα πάρει το τρίποντο, δεν μπαίνει το καλάθι. 3:40 ακόμα. Ο Κωνσταντίνος ανεβάζει ταχύτητα, πήρε την εκτέλεση. Αχήμαστος αυτός θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Και δεν αναζέτησε 61-57, κάπως βιαστικά εδώ νομίζω ότι κάνει οι φιλοξενούμενοι. Σμαγίν, αργά κρατάει. Πάρει τα βήματα. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, ωστόσο μικρή σημασία έχει, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά του Αλκοολικού Αστέρα. Γι' αυτό και θα πάει στην γραμμή των βόλων τώρα ο παίκτης του Ανακασιακού. Τώρα ο Σμαγκίν είναι έτοιμος για την πρώτη. Είναι στόχος 62-57 πλέον. Μάλιστα σιγά σιγά για την δεύτερη βολή του. Αστοχή σε αυτή. Κάτι από τη χωρίς τις δύο ομάδες. Παπασπύρος θα πάρει ένα γρήγορο τρίποντο, θα τον βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. Γρήγορη εκτέλεση αλλά εύστοχη παράλληλα. Να δούμε αν είναι για 2 ή για 3. Για 2 είναι τελικά το σουτ. 62-59 λοιπόν. Συνέχεια με σκεφαντόρια, ο Χλιδάκη. Τελευταία 3 λεπτά και επίσημα. Τρίφτο σου του Χλιδάκη, ψηλότερα και ο Σμάγκιν. Κράπωσε το rebound, δεν μπόρεσε να ακούσει την παλιά του Σκαλαφιού. Πρωτόπαπας, θα βρεθεί στο παρκέ. Κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Αλεξίου αν είδα καλά. Εκτός τώρα ο Αλεξίου, καθώς έχει συμπληρωμένα 5 φαουλ. Δεν έχει καταλάβει. Τώρα τον ενημερώνουν οι συμπαίκτες του. Θα πρέπει να περάσει εκτός στην θέση του. Περνάει ο Γανελής. Έξω η πρώτη βολή από τον Πρωτόπαπα. Να απογοητεύεται και λίγο. Είμαστε σιγά σιγά και για την δεύτερη. Αυτή θα την βάλει. 62-60. Σεπατόρης. Έχει τον Παπασπύρου προς τα όψη στον Σμάγκιν. Ο μαρκάρισμα το έχει αναλάβει από τον Κωνσταντίνου. Βγαίνει και ο Πίτσιλος εκεί για την άμυνα. Και έχουμε νέες βολές για τον ψηλό του Ανακασιακού. Πάμε στην πρώτη. 63-60 τώρα το σκορ. Μέσα και η δεύτερη. 4-60. Το τόμα μας 2-25 ακόμα για το φινάλε. Ο Πασπύρος το πάρει από αρκετά μακριά. Ένιωσε αυτό επίθεση για αυτό το σουτ. Δεν κατάφερε κάτι, βρίσκεται και ακόμα στο μαρκέ. Τώρα θα σηκωθεί ο Ροσγανέλης, θα αρχίσει το Σμάγκιν. Το συν 4 Ανακασιακός, ενώ Μπήκαμε τώρα στο τελευταίο δίλεπτο. Σμαγκίν θα εκτελέσει για τρεις τώρα. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Ζουγανέλης, ήρθε εκεί, αλλά δεν καταφέρει να πετύχει κάτι στην προσπάθειά του. Ο Κωνσταντίνο αφήνει στον πρώτο Παπά. Βλέπει τις κινήσεις, δεν μπορεί να πάρει, όμως κρατούν οι φιλοξενούμενοι. Παπα-Κωνσταντίνου στα 8, να σούτ εκτός της ισορροπίας, δεν βρίσκει στόχο. Δεν αλλάζει το 64-60. Θα περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα, βρίσκει την κατάλληλη πάσα στον Υποκλειδάκη. Ο Καμτζέλας είναι αυτός που θα εκτελέσει, βάλα στο σίδερο και έξω. Αχήμαστος παλεύει να βρει την πάσα. Έχει δεξιδό φόλο τον Σκαπατόρη. Είναι το τέταρτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Εδώ και 10 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι, 64-60 το σκορ. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση στον Αλκοολικό Αστέρα ή αν ο Ανακασιακός θα φτάσει στην 12η νίκη του. Ο Πασχύρος δεν μπορεί να βρει στόχο. Πήγαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό. Μαγκίνη. Είναι τα από δύο στην Ετεπαγίδα. Έχει μείνει μόνος τους Σιαπαδόρους κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και ο Σάντσου προπόνης εκεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 66-60. Στο σύνδεξη πλέον ο Ανακασιακός. Το βάζουμε 6 από την Ιωτζή Βερούχους. 47 δευτερόλεπτα από πριν ακόμα. Το Τόπας αφήνει στον Παπασπύρο. Θα πάρει αυτός όχι τελικά, θα προτείνει να βρει την πάσα, δεν του βγήκε. Κανέλης παίρνει, κρατάει τώρα, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνες. Δεν ξέρουμε και υπάρχει του Ανακασιακού. Βάλω τον Πρωτόπαπα, σταματάει το ρολόι στα 29,3. Σκευατόρης πάει στην γραμμή. Κόσταση 6 πόντων τώρα χωρίζει τις δύο ομάδες. Ένα πολύ καλό προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Θα μεγαλώσει την διαφορά ο Σιαπατώτης από την πρώτη βολή. Τέλει τώρα την δεύτερη, θα τον βάλει 67-60. Ο Μασπύρος θα το πάρει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο σχεδόν. Δεν μένει η μπάλα, ο Κλειδάκης δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound και η κατοχή παραμένει στα χέρια του Αλκοολικού Αστέρα. Ο Τσομπανέλης Πιτσιλός στον Παπα-Κωνσταντίνου, δεν βρίσκει κάποιο γρήγορο σουτ, τώρα θα σηκωθεί ο Παπα-Κωνσταντίνου, θα στοχίσει, Πιτσιλός ματζεύει, 9 δευτερόλεπτα ακόμα, Αχήμαστος θα κάνει 3 δευτερόλεπτα. Κάνουμε λοιπόν προς το φινάλε, ο Ανακασιακός θα πανηγυρίσει την 12η νίκη τους. Στο 12-8 θα πάει το ρεκόρ του. Ενώ από την άλλη ο Αλκοολικός Αστέρας θα πέσει στο 18-2. Φινάλε λοιπόν, νίκη ο Ανακασιακός θα επικρατήσει του Αλκοολικού Αστέρα με 67-60.